Γεια σας παιδιά, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα βίντεο της Bizeps. Καιρό έχουμε πάλι να τα πούμε. Το έχουμε ξαναπεί ότι λόγω του φόρτου εργασίας που έχουμε είναι δύσκολο να τα λέμε πιο συχνά, από τη μία. Απ' την άλλη, ίσως είναι και καλύτερο να μην γίνουμε και βαρετοί και κουραστικοί. Βρισκόμαστε στα μέσα του Νοέμβρη. Σιγά σιγά πρέπει να πούμε και το καλό χειμώνα. Να δούμε πότε θα τελειώσουμε κι εμείς. Τα μιλήσια ακόμα είναι στην Εύβοια. Έχουν μείνει κάποια μιλήσια για τρίγετα. Να δούμε αν θα ευνοήσουν επόμενες μέρες να μπούμε να τελειώσουμε και αυτά. Και σιγά σιγά να επιστρέψουν και τα μιλήσια πλέον στη βάση τους. Να γίνουν και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που χρειάζεται για να πούμε το καλό χειμώνα. Σημάδισμα φωλιάς, κάποια μόνωση, θεραπεία αν χρειάζεται, έλεγχος και νοζεμίαση. Τέλος πάντων, όλα τα απαραίτητα. Τώρα, σήμερα βρισκόμαστε στο χώρο εξαγωγής του μελιού που έχουμε. Δουλεύουμε και βγάζουμε μέλια που φέραμε από την Εύβοια. Αυτά για το καλωσόρισμα. Στα διατάφτα του βίντεο, σήμερα θα θέλαμε να μιλήσουμε, μάλλον ένα θέμα το οποίο δεν το έχω ξανασυζητήσει με κάποιους συναδέλφους στην Ελλάδα, δεν το έχω ξανασυναντήσει ούτε στο διαδίκτυο στις ομάδες που έχουμε. Και είναι τα είδη του σφραγίσματος, της σφράγισης του μηλιού που κάνουν τα μηλίσια πάνω στο τουλάρα. Να πω πρώτα τι είδος σφραγίσματος έχουμε και μετά να πούμε και τα παρακάτω κάποια στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει και κάποιες παρατηρήσεις που έχουμε κάνει. Ουσιαστικά υπάρχουν δύο είδη σφραγίσματος. Στο εξωτερικό τα ονομάζουν ξερό σφράγισμα ή νοπό σφράγισμα. Να εξηγήσω, να το δείξουμε κιόλας και έχουμε απομονώσει κάποια τυλάρα από το τρίγο που έχουμε κάνει. Εδώ βλέπουμε ένα σφράγισμα το οποίο είναι όλο λευκό. Αυτό το σφράγισμα είναι ξερό ή στεγνό σφράγισμα. Σε αυτό το σφράγισμα, το έχετε δει πολλές φορές και στα μελίσια σας, όταν βλέπουμε τέτοιο σφράγισμα που είναι όλο λευκό, τα μελίσια, δηλαδή τι είναι η σφράγιση, είναι η κάλυψη του κεριού που έχουμε πάνω στο κελί από το μέλι που έχει δημιουργηθεί. Κατά το είδος αυτού του σφραγίσματος έχουμε ένα στρώμα, υπάρχει δηλαδή ένα στρώμα αέρος ανάμεσα στο μέλι και το κυρί επικάλυψης που υπάρχει από πάνω, δηλαδή του σφράγισης αυτή. Ουσιαστικά, αν θα μπορέσει να το δείξει ο Γιάννης και σκαλίσουμε λίγο κάποια υποφαινιακά τα κυπηλάκια από πάνω, βλέπουμε ότι το κυρί δεν εφάπτεται πάνω στο μέλι. Και αν το κάνουμε έτσι φεύγει εύκολα, χωρίς να αγγίζουμε καν το μέλι. Αυτό είναι το ένα είδος σφράγισματος και λέγεται ξερό ή στεγνό σφράγισμα. Να το ξαναπώ, την ώρα που τα μελίσια την ώρα που σφραγίζουν αφήνουν ένα μικρό στρώμα αέρος ανάμεσα στο μέλι και το κελί από πάνω, το κελί από πάνω. Και αν το κάνουμε έτσι φεύγει. Και τα κελιά από κάτω θα προσέξετε ότι δεν έχουν καθόλου μέλι. Είναι στεγνά. Δηλαδή, λόγω του ότι υπάρχει το κοινό αέρος, το στρώμα αέρος που δημιουργείται ανάμεσα σε αυτά τα δύο, στο μέλι και στο κερί. Και μετά υπάρχει το νοπό σφράγισμα που κάνουν τα μελίσια. Και νοπό γιατί το κερί που σφραγίζουν τα μελίσια εφάπτεται ακριβώς πάνω στο μέλι μας που έχει το τυλάρο. Και αν το σκαλίσουμε, βλέπουμε ότι το κερί εφαρμόζει ακριβώς πάνω στο μέλι. Δεν έχει κάποιο κοινό στρώμα αέρος ανάμεσα στο μέλι και αυτό. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για νοπό σφράγισμα. Ένα το ξερό ή στεγνό και το άλλο το νοπό. Και φαίνεται σαν να είναι νοπό γιατί υφάπτεται πάνω στο μέλι και γίνεται, το κυρί φαίνεται σαν να είναι νοπό. Και μετά μπορούμε να συναντήσουμε κάποια ενδιάμεσα σφραγίσματα. Εδώ πάλι έχουμε ένα ξερό σφράγισμα. Εδώ έχουμε περισσότερο νοπό σφράγισμα, θα μιλήσουμε και μετά για αυτό εδώ. Εδώ έχουμε ξερό και νοπά σφραγίσματα. Περισσότερο ξερό. Εδώ είναι, φαίνεται πολύ καθαρά, έχουμε και τα δύο σφραγίσματα. Δηλαδή, μισό κελάκι να είναι νοπό και το άλλο μισό να είναι ξερό. Ή γενικά να είναι ανακατεμένο το τουλάρο, δηλαδή να έχει και ξερά σφραγίσματα και νοπά σφραγίσματα. Τι γίνεται τώρα με αυτά τα δύο είδη σφραγίσματος. Σύμφωνα με την παλιά βιβλιογραφία, γιατί αναφέρω παλιά βιβλιογραφία, τότε τις εποχές εκείνες που ακόμα δεν είχαμε τόσες μεγάλες διασταυρώσεις και υβριδισμούς μέσα στα μελισσοκομεία μας και αυτό το μπάχαλο που γίνεται με τις φυλές που γίνεται τελευταία, η βιβλιογραφία αναφέρει ότι
η σφράγιση είναι χαρακτηριστικό της φυλής. Όπως η κάθε φυλή έχει τα χαρακτηριστικά της, αν είναι πολύ επιθετική ή όχι, την οτοκία της μάνας που έχει, η παραγωγή, η ανθεκτικότητα της ασθένειας, έτσι και αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό της φυλής. Ανάλογος το σφράγισμα που κάνει το μελίσι, ξέραμε αν είναι καθαρό και τι φυλή είναι. Δηλαδή, ξέραμε ότι οι βόρειες φυλές κατά επλήστον κάνουν ξηρά σφραγίσματα. Η Άπης μελιφέρα-μελιφέρα, η Κάρνικα κάνουν στεγνά και ξηρά σφραγίσματα. Οπότε, αν παρουσιαζόταν κάποιο σφράγισμα το οποίο ήταν νοπό, ξέρανε ότι έχει γίνει κάποια αλλίωση πλέον στη φυλή. Έτσι τουλάχιστον αναφέρουν. Εδώ χαρακτηριστικά μπορώ να πω ότι ο πατέρας τη δεκαετία του 80 δούλεψε για 2 χρόνια μια Άπης μελιφέρα-μελιφέρα στη Σιβηρία και όντως είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή η σφράγιση ήταν μόνο ξηρή, μόνο στιγνή και μάλιστα και το στρώμα που αφήνανε πάρα πολύ μεγάλο ανάμεσα στο μέλι και στο κυρί από πάνω. Οπότε είπα ότι των βόρειων φυλών είναι χαρακτηριστικό αυτό, ενώ οι νότιες φυλές έχουν χαρακτηριστικό το νοπό σφράγισμα. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι η Καυκάσια κάνει μόνο νοπά σφραγίσματα. Όπως επίσης για τη Λιγούστικα έχω βρει ότι η περισσότερη βιβλιογραφία αναφέρει ότι πρέπει να κάνει νοπά σφραγίσματα, εκτός από κάποια στοιχεία που σε ένα μόνο άρθρο βρήκα ότι αναφέρει για ξηρό σφράγισμα. Για την Πάχος δεν γνωρίζω, αλλά λογικά εφόσον είναι με τη βάση Λιγούστικα θα πρέπει να κάνει και αυτή νοπό σφράγισμα. Αυτά ως προς τα σφραγίσματα, τι αναφέρει η βιβλιογραφία, δηλαδή ότι είναι χαρακτηριστικό της κάθε φυλής. Μην κοιτάμε τώρα που συναντάμε ανακατεμένα σφραγίσματα μέσα, σίγουρα είναι λόγω της αλλίωσης των φυλών που έχουμε κάνει. Τώρα να πω στα γρήγορα και 2-3 στοιχεία που έτσι λίγο ενδιαφέρον. Είναι μια έρευνα, ένα πείραμα που είχαν κάνει ο κύριος Γκόφμαν και ο κύριος Γκούμπιν τη δεκαετία του 50. Και τι είχαν κάνει. Είχαν πάρει από Άπης μελιφέρα-μελιφέρα το γόνο, το γόνο από αυγό και το είχαν δώσει για εκτροφή σε άλλη φυλή στη Καυκάσια. Ενώ ξέρουμε ότι η Άπης μελιφέρα-μελιφέρα κάνει στεγνό σφράγισμα, ο γόνος αυτός που εκτράφηκε στη Καυκάσια φυλή μέχρι να σφραγιστεί, μετά μεταφέρθηκε σε κολαπτήριο μέχρι να εκλοαυτούν αυτές οι μέλισσες. Και μετά δημιουργήθηκαν κάποια μελισσοσμήνη. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ένα τουλάρο, είχαν φτιάξει αρκετά τουλάρια και φτιάξανε μελισσοσμήνη. Και μετά από πειράματα διαπιστώθηκε ότι το σφράγισμα που κάνανε τα μελισσοσμήνη που δημιουργήσανε, που εκτράφηκαν από Καυκάσια ενώ ήταν με γεννητικό υλικό επιψάφιση μελιφέρα-μελιφέρα, το σφράγισμα ήταν νοπό. Ουσιαστικά, απέδειξαν ότι ενώ Άπης μελιφέρα-μελιφέρα κανονικά έπρεπε να κάνουν στεγνά σφραγίσματα, πέρασε πληροφορία μέσω εκτροφής από παραμάνες στο γόνο που εκτράφησαν ότι και οι πληροφορίες που περάσανε ήταν από το μελίσι που το εκτρέθεψε. Και κάπως έτσι βγάλαν συμπέρασμα ότι μάλλον περνάνε πληροφορίες και χαρακτηριστικά από τις παραμάνες που ταΐζουν το γόνο. Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία ήταν αυτή. Τώρα μετά κάποιοι ψάχνουν γιατί όμως να τα μιλήσει να κάνουν τα δύο διαφορετικά είδη σφραγίσματος και ειδικά εκείνο το ξηρό σφραγίσματος και να αφήνει κοινό αέρος ανάμεσα στο μέλι και στο κυρί. Μια θεωρία έλεγε ότι λόγω της διακυμάνσης των θερμοκρασιών που μπορούμε να έχουμε μέσα στην κυψέλη, το μέλι μπορεί να συστέλνεται, να διαστέλνεται, οπότε το άφηναν ένα κενό αέρος στην άκρη, ώστε να μην ξεχυλίζει από το κελί του. Μετά, ένα άλλο στοιχείο, κάνανε καθαρά μαθηματικούς υπολογισμούς και βρήκανε ότι στο ξηρό σφράγισμα, δηλαδή εκεί που έχουμε ένα στρώμα αέρος, μειώνεται κατά πολύ ο συντελιστής συσσόρυψης θερμότητας, έτσι λέγεται, κατά 160 φορές αναποδαράγει στη μέλισσα. Δηλαδή, το στρώμα αέρος που δημιουργείται ανάμεσα, η θερμοκρασία που έχει το μέλι, ειδικά μάλλον
αν θα έχουμε χειμώνα, το κρύο που, του μηλιού, το ψύχος του μηλιού, δεν θα περνάει τόσο πολύ στο σμήνος, στη μέλισσα. Αυτό ήθελα να πούνε με τους υπολογισμούς αυτούς. Μια θεωρία ήταν, δηλαδή με τους υπολογισμούς έδειξαν ότι υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στα δύο σφαγίσματα αυτά. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε. Τι αναφέρουν πλέον οι μελισσοκόμοι για τα είδη σφραγίσματος αυτά. Τώρα τελευταία, ότι ναι μεν συμφωνούν οι περισσότεροι ότι είναι χαρακτηριστικό της φυλής, αλλά πλέον λένε ότι δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή ότι μπορούν, υποστηρίζοντας ότι έχουν μια καθαρή φυλή και μέσα από το μηλί σε αυτό συναντάνε και τα δύο είδη σφραγίσματος. Μπορούν να συναντήσουν κοινοπό ή διάμεσο ή και τα δύο μαζί. Ή ξέρω. Οπότε κάποιοι υποστηρίζουν ότι το σφράγισμα πλέον εξαρτάται και από την ομή. Πόσο δυνατή είναι η ομή, αν είναι δυνατή, αν όχι. Αναλόγως του μηλιού, δηλαδή πόσο ρευστό είναι, αν είναι παχύρευστο. Αυτά είναι διάφορες απόψεις, δηλαδή που λέω τώρα αυτή τη στιγμή. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα σφραγίσματα πλέον έχουν αλλάξει λόγω των κλιματικών αλλαγών που έχουμε. Υπάρχει μια θεωρία γιατί έχουμε διαφορετικά είδη σφραγίσματος πλέον, γιατί η Βασίλισσα, λόγω των διασταυρώσεων βέβαια, και λόγω του ότι η Βασίλισσα κάνει σύζυψη με πολλούς κεφίνες, οπότε δημιουργούνται και πολλές ομάδες μελισσών μέσα στο μελίσι και κάθε ομάδα αναλόγως κάνει και το δικό της σφράγισμα. Οπότε γι' αυτό μπορούμε να συναντήσουμε και διαφορετικά είδη σφραγίσματος πάνω στο πλάρο. Αυτές είναι διάφορες απόψεις που εκφράζονται πλέον και γι' αυτές μιλάνε. Και ένα ακόμα σφράγισμα που θα μπορούσε να συναντήσει κάποιος, δηλαδή, είναι όταν... Εδώ θα δούμε ότι είναι νοπό πλέον το σφράγισμα, αλλά είναι ακανόνιστο το σφράγισμα, δεν έχει καθαρά κοιλιά, δεν έχει σφραγίσει καθαρά κοιλιά και βλέπουμε ότι είναι ακανόνιστο. Σε αυτό εδώ υποστηρίζουν ότι μπορεί να ήταν και ξηρό σφράγισμα, να δούμε παραπάνω ότι είναι ξηρό, αλλά το τυλάρο αυτό ήταν στην γονοφουλιά για αρκετό καιρό και τα μελίσια το ποδοπάτησαν και τα κοιλιά αυτά εισχώρησαν, το κυρί εισχώρησε προς τα μέσα και έγινε νοπό πλέον. Γι' αυτό και έχει και πιο χοντρή στρώση, πιο παχή στρώση από κυρί, γιατί το έχουν κάνει και επικάλυψη παραπάνω. Αυτά εν ολίγης δηλαδή που θα μπορούσαμε να πούμε και να διακρίνουμε τις διαφορές ανάμεσα σε αυτά. Ελπίζω αν για κάποιους να ήταν ενδιαφέρον, αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς σαν μια βάση να δούμε. Εμείς ας πούμε στο μελισσοκομείο μας βλέπουμε ότι κατά μεγαλύτερο μέσο όρο, δηλαδή πολύ παραπάνω, έχουμε ξηρά σφραγίσματα, αλλά συναντάμε και νοπά, δηλαδή έχουμε μελίσια που είναι, κάνουν και νοπά σφραγίσματα. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να προσθέσει ένα μικρό κομμάτι από δύο τρίγους που είχαμε, βιντεάκια με τρίγους που είχαμε κάνει στο καλοκαίρι, που χαρακτηριστικά βλέπουμε από ένα μελίσια που έχουμε πάρει σχεδόν όλα τα τελάρα από πάνω από το πάτωμα και ήταν καθαρά όλα τα σφραγίσματά του μελισσιού αυτού ήταν καθαρά όλα ξερά. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάποια μελίσια εκφράζουν τα χαρακτηριστικά τους ακόμα, δηλαδή δεν είναι τόσο ανακατεμένα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.